Νίκο Παπα-Νικολάου, κλινικό ψυχολόγο και συνεργάτη του ομίλου για τι εκπομπέ μα. Την καλησπέρα μου. Χρόνια πολλά. Καλησπέρα, χρόνια πολλά. Επίση, που σα ανέστηκα, που βρήκα. Λοιπόν, πάμε να πιάσουμε το θέμα των ιδεοψυχαναγκασμών και όταν κάποιε αιμονέ χτυπούν κόκκινο. Δικό σου τίτλο. Οι αιμονέ χτυπούν κόκκινο, πραγματικά, γιατί ξέρει λίγο πολύ, σε όλου μα έχει τύχει. Τον... Μάλιστα, λοιπόν, Νίκο, άκου θα κάνουμε τώρα. Θα διορθώσουμε λίγο τον ήχο του Νίκου. Ναι έχει ένα προβληματάκι, δεν πειράζει. Ζωντανή εκπομπή είμαστε. Θα μπει ο πάνω μέσα ζωντανά ο Παναγιώτης μα να φτιάξουμε λίγο το μικρόφωνο και να πιάσουμε το θέμα των ιδεοψυχαναγκασμών. Θέλει κάποια εξειδίκευση. Νίκο, δεν μπορεί ο καθένα να το πιάσει και να το άλλεσαι. Ναι, είμαστε. είναι, είναι, είναι σχετικά μια κατάσταση η οποία ξέρει λίγο πολύ. Ιδεοψυχαναγκασμού έχουμε όλοι. Έτσι. Πόσε φορέ, για παράδειγμα, έχει γυρίσει για να δει το κατά πόσο κλείδω στο σπίτι δεν κλείδω στο σπίτι. Άπειρες. Πάρα πολλέ φορέ όλε έχει το... τύχει. Ή το θερμοσύφωνο. Για ή το κατά πόσο έχω αφήσει το σίδερο στο... στην πρίζα. Ή το ναι, ενώ το, σαν... βλέπεις, ενώ, το βλέπεις, ενώ το βλέπει, γυρίζει, ξαναγυρίζει. Ξαναγυρίζεις. Αυτό βεβαίω συμβαίνει όταν είσαι περισσότερο αγχωμένο. Πάμε να ξεκινήσουμε. Κάποιε φορέ συμβαίνει σε κάποιου ανθρώπου ιδιαίτερα έντονο και γι' αυτό το λόγο και είναι πάρα, πάρα, πάρα πολύ προβληματικό. Τι σημαίνει τώρα ιδεοληψίε. Γιατί ξέρει, όταν μιλάμε για ψυχαναγκασμού και ιδεοληψίε, είναι δύο πράγματα τα οποία είναι συνδεδεμένα, είναι γι' αυτό σωστά. και μιλάμε ιδεοψυχαναγκασμοί. Είναι ιδέε, είναι κολλήματα εντό αγωγικών με τον. Uh, έτσι, όρο τον, τον πολύ λαϊκό να μπορέσουμε να το περιγράψουμε, όπου εκεί αυτές οι ιδέες έρχονται χωρίς πραγματικό νόημα, εισβάλλουν στη ζωή μας, δηλητηριάζουν τη ζωή μας και την καθημερινότητά μας και μας γεμίζουν με άγχος, φόβο, ανασφάλεια και αβεβαιότητα ή ακόμα και αηδία. Αυτές είναι οι ανεπιθύμητες σκέψεις οι οποίες μπορεί να μας έρχονται. Από εκεί και πέρα υπάρχουν εικόνες οι οποίες εισβάλλουν από τη μέση του πουθενά και δηλητηριάζουν τη ζωή μας ή ακόμα και δυσάρεσες παρορμήσει τις οποίες τις έχουμε πάρα πάρα πολλές φορές οι οποίες λειτουργούν ψυχοποιεστικά για μας. προχωρούμε στον επόμενο πίνακα, όπου οι συνήθει ιδεολειψίες ποιε είναι, είναι ο φόβος της μόλυνσης. Ξέρεις, φόβος της μόλυνσης, ο οποίος ουσιαστικά είναι μια κατάσταση η οποία επιτάθηκε την περίοδο της α, καραντίνας, όπου ακόμα και η χειραψία είχε, με κάποιο τρόπο δαιμονοποιηθεί, ακριβώ. Δεν μπορούσαμε ούτε καν χειραψία να δώσουμε. Σαφώ λοιπόν κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι είχαν ήδη πρόβλημα, είχαν ήδη επιβαρυνθεί, στη συγκεκριμένη περίπτωση χειροτέρεψε. Φόβο τη πρόκληση κακού, ότι δηλαδή με κάποιο τρόπο θα προκαλέσω κακό ή επίση φόβο τη απώλεια ελέγχου και θα αρχίσω να κάνω πράγματα τα οποία αντιβαίνουν στη λογική. Ενοχλητικέ σεξουαλικέ σκέψει, σεξουαλικέ σκέψει δηλαδή οι οποίε είναι δυσάρεστε σεξουαλικέ εικόνε, όχι ευχάριστε προφανώ σεξουαλικέ εικόνε ή επίση υπάρχει ανάγκη συμμετρία, πόσε φορέ δεν έχουμε φτιάξει κάποιο αντικείμενο στο δικό μα χώρο και το φτιάχνουμε μέχρι που να είναι μια βασανιστική κατάσταση για μα, ή επίση και υπερβολική θρησκευτικότητα σε σημείο το οποίο να είναι καταπιεστικό τόσο για μα πιθανά όσο και για του άλλου, οι οποίοι με κάποιο τρόπο προσπαθούμε να λειτουργήσουμε κατά αυτόν τον τρόπο. Προχωρούμε στον επόμενο πίνακα, όπου μιλούμε για τα χαρακτηριστικά των καταναγκασμών. Ποια χαρακτηριστικά λοιπόν έχουν οι καταναγκασμοί. Πρώτον είναι η επανάληψη των πράξεων, όπου έχουμε τώρα την παρόρμηση από εκεί και πέρα να κάνω κάτι και με κάποιο τρόπο το επαναλαμβάνω πάρα πάρα πολύ συχνά. Αυτό τι είναι το χαρακτηριστικό είναι ότι μειώνουν το άγχος, δηλαδή όταν κάνουμε τους καταναγκασμούς, δηλαδή τις επαναληπτικές πράξεις τις οποίες κάνουμε μειώνουμε το άγχο, έχουν ένα συγκεκριμένο τρόπο, το κάνουμε με ένα συγκεκριμένο τρόπο, επηρεάζουν την εργασία, και τις σχέσεις τις οποίες έχουμε από εκεί και πέρα και από εκεί και πέρα σχετίζονται με τις ιδεολειψίες. Είναι μια προσπάθεια δηλαδή με κάποιο τρόπο το να απαλλαγούμε από τις διάφορες ιδεολειψίες. Για παράδειγμα έχουμε το φόβο της μόλυνσης, άρα λοιπόν με κάποιο τρόπο τι κάνω, μπαίνω στην καταναγκαστική συμπεριφορά να πλένω υπερβολικά πάρα πάρα πολλές φορές τα χέρια μου. Άρα λοιπόν οι καταναγκασμοί είναι κάτι το οποίο είναι συνδεδεμένο με τις ιδεολειψίες και γι' αυτό μιλάμε για ιδεοψυχαναγκαστική συμπεριφορά. Προχωρούμε στην επόμενο πίνακα οπου επόμενος πίνακας μιλούμε για τις συνήθεις τελετουργίες ποιες είναι οι συνήθεις τελετουργίες τις οποίες έχουμε καταναγκαστικέ τελετουργίε τι οποίε έχουμε. Πρώτον, τη καθαριότητα. Είναι επίμονη καθαριότητα, πολύ έντονη καθαριότητα, μέχρι και αυτοτιμωρία. Δηλαδή, με κάποιο τρόπο τιμωρούμε τον εαυτό μα από την επίμονη καθαριότητα. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι πλένονται τόσο πολύ, ούτω ώστε να αισθανθούν ότι ακόμα και ματώνουν τα χέρια του. Το επόμενο είναι ο επανέλεγχο, δηλαδή ποιο δεν γύρισε να ελέγξει αυτό που λέγαμε προηγουμένω, το κατά πόσον έχω ξεχάσει το θερμοσύμφωνα, έχω αφήσει το σίδερο στην πρίζα. Από εκεί και πέρα υπάρχει επανάληψη λέξεων ή φράσεων. Για παράδειγμα, μου έχει κολλήσει Κάτι και το επαναλαμβάνω σαν μια λέξη ή φράση. Τακτοποίηση συμμετρία. Προσπαθώ δηλαδή να κάνω συμμετρικά κάποια πράγματα. Άρα λοιπόν προσπαθώ να τα τακτοποιήσω το ένα δίπλα στο άλλο κάποια πράγματα. Του θησαυρισμού. Όπου με κάποιο τρόπο μαζεύω με τα μανία κάποια αντικείμενα ή ακόμα και χρήματα. Αυτό βεβαίω είναι κάτι το οποίο επιτείνεται, χειροτερεύει στι μεγαλύτερε ηλικίε. Και επίση η επανάληψη των σκέψεων ή των εικόνων. Υπάρχει μια επανάληψη συνεχόμενη των σκέψεων ή των εικόνων οι οποίε δηλητηριάζουν την καθημερινότητά μου. Προχωρώ στον επόμενο πίνακα όπου μιλούμε για τη σχέση τη ιδεοληψία και του καταναγκασμού. Εν αρχή, είναι οι ιδεοληψίε, δηλαδή με κάποιο τρόπο οι κακέ ιδέε, αυτέ οι ιδέε με κάποιο τρόπο οι οποίε εισβάλλουν στη ζωή μα και προβληματίζουν τη ζωή μα και μα δημιουργούν αρκετά μεγάλο και έντονο πρόβλημα. Από εκεί και πέρα υπάρχει δυσφορία, όπου στη δυσφορία έχουμε άγχο, έχουμε φόβο, έχουμε ανασφάλεια, έχουμε αηδία, δηλαδή έχουμε κάποια συναισθήματα τα οποία δηλητηριάζουν τη ζωή μα και την καθημερινότητά μα. Από εκεί και πέρα, προκειμένου να απαλλαγούμε από αυτά τα δυσάρεστα συναισθήματα, μπαίνουμε στη διαδικασία να κάνουμε καταναγκαστικέ συμπεριφορέ. Οι καταναγκαστικέ συμπεριφορέ, για παράδειγμα, πιστεύω ότι τα χέρια μου είναι βρώμικα, λοιπόν μπαίνω καταναγκαστικά στη διαδικασία να τα πλένω. Και από εκεί και πέρα, όλο αυτό μου δημιουργεί ανακούφιση. Όπω βλέπουμε, η σχέση είναι αμφίδρομη, δηλαδή πολλέ φορέ οι ιδεολειψίε προκαλούν δυσφορία, η δυσφορία επιτείνει τι ιδεολειψίε, η δυσφορία επιτείνει του καταναγκασμού, οι καταναγκασμοί επιτείνουν τη δυσφορία. Άρα λοιπόν είναι μια σχέση η οποία δεν πηγαίνει μόνο από πάνω προ τα κάτω, αλλά και από κάτω προ τα πάνω. Άρα λοιπόν είναι μια κατάσταση η οποία η ιδιολήψία με τον καταναγκασμό, ψυχαναγκασμό είναι πολύ στενά συνδεδεμένη και γι' αυτό το λόγο μιλάμε για ιδεοψυχαναγκαστική συμπεριφορά και ιδεοψυχαναγκαστική διαταραχή στην περίπτωση που τα πράγματα είναι αρκετά έντονα, δηλαδή ο άνθρωπο βρίσκεται στο επίπεδο τη παθολογία. Προχωρούμε στον επόμενο πίνακα, όπου προσπαθούμε να περιγράψουμε το πώ σκέφτεται ο, ψυχα, ο ψυχαναγκαστικός. Πρώτον, είναι τελειωθήρα, άρα λοιπόν έχει τελειομανία, έχει αυστηρή πειθαρχία, έχει ευσυνειδησία, υπερβολική ευσυνειδησία. Τυπικότητα κουραστική για τον ίδιο και για του γύρω του προφανώ από εκεί και πέρα. Ιδιαίτερη έμφαση στη λεπτομέρεια. Είναι λεπτομερή οτιδήποτε κάνει, οτιδήποτε περιγράφει. Κάτι χαρακτηριστικό είναι ότι υπάρχει επιθετικότητα και ανταγωνιστικότητα. Άρα λοιπόν έχει μεγαλώσει ένα περιβάλλον το οποίο με κάποιο τρόπο είχαν υπερβολικέ προσδοκίε από αυτόν και είχε μια πολύ αυστηρή ανατροφή. Προχωρούμε στο επόμενο πίνακα όπου έχουμε την επικριτικότητα, όπου η επικριτικότητα είναι είτε προς τον εαυτό του, είτε προς τους άλλους, όταν δεν ανταποκρίνονται στον τρόπο με τον οποίο ο ίδιος λειτουργεί. Συγκεντρωτισμός, λειτουργεί συγκεντρωτικά δηλαδή, με κάποιο τρόπο α, τα, τα παίρνει όλα πάνω του, πράγμα το οποίο βέβαια τον προβληματίζει και τον αγχώνει ακόμη περισσότερο. Η λογική απέναντι στο συνέστημα, σημειώσετε ένα, πάντα κερδίζει λογική. Υπάρχει συνέστημα στο ψυχαναγκαστικό, αλλά είναι, είναι, ψυχαναγκαστικό, αλλά είναι καταπιεσμένο συνέστημα και δεν εμφανίζεται. Εμφανίζεται μόνο σε επίπεδο συμπεριφορά αυτό το συνέστημα. Υπάρχει ανέκφραστο θυμό, δηλαδή με κάποιο τρόπο υπάρχει θυμό ο οποίο δεν βγαίνει, δεν, δεν εκφράζεται, ίσω γιατί ο άνθρωπο έχει υπερβολικά πολλά πρέπει μέσα του. Υπάρχει αδυναμία χαλάρωση. Είναι ένα άνθρωπο ο οποίο βρίσκεται πάντα σε ένταση, είτε στην χαλάρωση, είτε στην εργασία του, είτε στην καθημερινότητά του. Και υπάρχει και ακρίβεια, έλεγχο στα ραντεβού του, στο οτιδήποτε. Ο ιδεοψυχοαναγκαστικό είναι ένα άνθρωπο ο οποίο θα σου πει 5 η ώρα ραντεβού, 5 η ώρα ακριβώ θα βρίσκεται στο ραντεβού, μη σου πω και 5 παρά 5. Προχωρούμε λοιπόν στον επόμενο πίνακα, όπου λέμε το πότε ζητώ βοήθεια. Τα συμπτώματα, γιατί ξέρει, όπω είπαμε προηγουμένω, λίγο πολύ όλοι έχουμε ιδεοψυχοαναγκαστικά στοιχεία στο χαρακτήρα μα, στη συμπεριφορά μα. Από εκεί και πέρα όμω, λίγοι άνθρωποι είναι αυτοί οι οποίοι με κάποιο τρόπο δυσκολεύονται στην καθημερινότητά του, γιατί όλα τα συμπτώματα έχουν πολλέ φορέ ένταση, έχουν διάρκεια, εμποδίζουν τη συγκέντρωση. Άρα λοιπόν εμποδίζουν τη συγκέντρωση στην εργασία και άρα δυσκολεύουν και την εργασία και την καθημερινότητα. Και επίση κάτι χαρακτηριστικό είναι ότι δυσκολεύομαι στην επικοινωνία. Δηλαδή, όταν έχω αυτά τα συμπτώματα, τότε πρέπει να ζητήσω βοήθεια, δεδομένου του ότι μιλάμε για καταστάσει οι οποίε πραγματικά δυσκολεύουν την καθημερινότητά μου. Άρα λοιπόν είναι μια κατάσταση η οποία αντιμετωπίζεται τόσο φαρμακευτικά όσο και ψυχοθεραπευτικά. Μάλιστα, λοιπόν. Ε, να σα ευχαριστήσω πολύ. Ένα Εγώ θέμα θέση. το οποίο αφορά είναι επίκαιρο. Είναι δεν επίκαιρο. έχει να κάνει με την εποχή. Όχι, δεν δεν έχει να κάνει με την συγκυρία. Αφορά σε επίπεδο παθολογία ξέρει από 2-3% yeah. των ανθρώπων έω και 7% των υγειονομικών τουλάχιστον. Η υγειονομική yeah. φαίνεται ότι είναι περισσότερο ψυχαναγκαστική όπω και κάποια συγκεκριμένα. Επαγγέλματα, λογιστές για παράδειγμα, ξυλουργοί, οι οποίοι φαίνεται ότι είναι περισσότερο ιδεοψυχαναγκαστικοί σε σχέση με του υπόλοιπου. <Δυξελίες> Όχι βέβαια σε επίπεδο παθολογία, <Δυξελίες> αλλά είναι περισσότερο Μάλιστα. <Δυξελίες> Ωστόσο, αφορά στο γενικό πληθυσμό ένα 2 με 3% ανάλογα με την έρευνα. Μάλιστα, λοιπόν, Νίκο, να σε ευχαριστήσω πολύ.